centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι και για την πρόσκληση. Για πολλούς λόγους μάλλον παρακολουθείτε με ενδιαφέρον αρχικά τα Exit Poll. Ναι. Αλήθεια θέλω να μου πείτε, περιμένατε 11 μονάδες διαφορά στα Exit Poll στην αρχή τους τουλάχιστον, γιατί θα υπάρχει κάποια διόρθωση όσο προχωράει η ώρα με νέα στοιχεία που μπαίνουν. Κοιτάξτε, έτσι πώς προκύπταν, γίνονται κατακύματα όπως γνωρίζετε. Δηλαδή, ναι, σε αυτό που έγινε στις 12 η ώρα η διαφορά ήταν περίπου 8 μονάδες. Στις 3 η ώρα ήταν στις 10 και μονάδες. Και μετά το τελευταίο κύμα υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός, γιατί στις εκλογές του 2019 η συσπήρωση, ας το πούμε έτσι, η κινητοποίηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έγινε στο τέλος, δηλαδή πήγαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες ώρες. Οπότε υπήρχε έτσι ένας σκεπτικισμός κατά πόσο μπορεί αυτό να μειωθεί, όχι όμως κάτω από το 8%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όμως αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται και με ένα εύρος διακύμανση 8 με 10%. Το βλέπετε δηλαδή να κάθεται τελικά 8 με 10% η διαφορά? Ναι. Εκεί τη βλέπετε. Τι περιμένατε λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, γιατί όταν πραγματικά νομίζω όλος ο κόσμος 11 μονάδες, νομίζω και οι πιο αισιόδοξοι νεοδημοκράτες δεν θα μπορούσαν να το πιστέψουν. Όπως και επίσης και οι πιο απεσιόδοξοι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ επίσης βλέπουν αυτή τη στιγμή μια διαφορά για την οποία λογικά πρέπει να πέφτουν από τα σύννεφα. Κοιτάξτε λίγο να σου πω, καταρχήν αυτό που προκύπτει είναι ότι επιβεβαιώνονται δημοσκοπήσεις, γιατί πολύ περιμένα στη γωνία όσους... Καλά, 11 μονάδες δεν έδινε καμιά δημοσκόπηση βέβαια, έτσι. Έδιναν όμως μια μεγάλη διαφορά. Έδιναν 6, 5, 6... Ναι, μέχρι και 7%. Και 7 βαριά, ναι. Με σκεφτείτε όμως ότι αυτό γινόταν με μια γκρίζα ζώνη, η οποία ήταν του 13 με 19%. Εμένα να σας πω ότι δύο κρίσιμα στοιχεία από τα οποία κρίθηκαν κάπως σε εκλογές θα πρέπει να κρατήσουμε τα εξής. Ένα είναι ότι συμμετοχή. Περιμέναμε όλοι να υπάρχει μικρότερη συμμετοχή. Σχεδόν η συμμετοχή αγγίζει, ναι, περίπου τα ποσοστά του 2019 με πρώτα αποτελέσματα τώρα και χωρίς να είναι τα τελικά αυτά, έτσι, εκτιμήσεις. Το δεύτερο είναι ότι ενώ επειδή έχω γράψει μια άμεση ανάλυση και η οποία θα δημοσιευθεί σε λίγο, εγώ ονομάζω ότι ήταν τις ονομάζω τις εκλογές μεγάλης σιωπής. Δηλαδή, πού θα την έχετε αυτή την ανάλυση κιόλας για να τη βλέπουμε κι εμείς? Στο Athens Voice. Στο Athens Voice θα το έχετε, ωραία. Να, θα ανέβει τώρα. Άρα κατά συνέπεια τις ονομάζω εκλογές της συλλογικής σιωπής, όπου υπήρχε ένα ποσοστό μεταξύ 15 με 19% που ήταν σε αυτή την περίφημη γκρίζα ζώνη. Αυτό το ποσοστό το κέρδισε κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν έτσι εν συντομία, κατά τη γνώμη μου, αυτά που κυριάρχησαν? Κυριάρχησε το κεντρικό διακύδευμα που προβλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για σταθερότητα. Αλλά στο όρος υπάρχει μια μεγάλη διασπορά ψήφων, ειδικά στην αριστερά, όπου παρατηρήθηκε από συσπήρωση και κατευθύνθηκαν σε μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Δεν είμαστε σίγουροι όμως ότι αυτό θα επαναληφθεί στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή μπορεί το ποσοστό αυτό και για τη Νέα Δημοκρατία να λειτουργήσει ως ένα ποσοστό χαλαρότητας ή ας το πούμε έτσι βεβαιότητας, το οποίο όμως καταλαβαίνετε ότι μπορεί εν μέρει να ευνοήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με βάση αυτά τα ποσοστά τελικά είναι και αυτά που θα καταγραφούν, να ξέρετε ότι μπορεί να οδηγήσει ένα ποσοστό ψηφοφόρων που πήγαν στο Μέρα 25 και στον κύριο Βαρουφάκη να ψηφίσουν πάλι ΣΥΡΙΖΑ για να μειωθεί έτσι το ποσοστό απόκλειση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ πρώην συζήτηση. Βέβαια, δεν είπαμε κάτι για το ΠΑΣΟΚ ακόμα, το οποίο μεσοσταθμικά φαίνεται να ξεπερνάει το 10% στο 11%. Ναι. Το τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 10-11%. Όπου ουσιαστικά από όμως, 9,5 ως 12,5 ουσιαστικά το 11 είναι ο μέσος του όρος. Ακριβώς, περίπου εκεί είναι 10 με 11% εμφανιζόταν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατό διψήφιο, θα δούμε. Πάντως ένα σημαντικό διψήφιο ποσοστό, το οποίο ευνοείται και από την απλή αναλογική,
και δηλαδή το σύστημα της απλής αναλογικής ευνοή και το ποσοστό αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι απόρρια και της μιας τροφής των ψηφοφόρων που επιδοκιμάζουν έτσι αυτή την νέα κατάσταση και την αλλαγή. Με 11% Πασόκ, πιο εύκολη ή δύσκολη ιστορία της συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή? Νομίζω ότι δεν θα γίνει συνεργασία. Δεν θα γίνει συνεργασία. Δηλαδή αυτό και προβλήθηκε, δηλαδή και προβλήθηκε και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή λέγω ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε κυβέρνηση με αρχηγό, με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, καλά πολλά λέγονται αλλά ξέρω μετά τις εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι αυτό το οποίο φαίνεται και προβλήθηκε ιδιαίτερα, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έχει το πρώτο κύριο λόγο, είναι ότι επιζητά την αυτοδυναμία. Ναι. Τώρα αυτό, όμως... αν θυμηθείτε και στην τελευταία και στην τελική διακαναλική συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, τόνισε ότι με το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη δεν έχουμε πολλά να πούμε. Πλεύση Ελευθερίας 2,2 με 4,2. Μπαίνει στη Βουλή Κωνσταντοπούλου και αν μπει, τι γίνεται? Αυξάνεται το ποσοστό αυτοδυναμίας μετά εκεί. Περιπλέκονται λίγο τα πράγματα για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει, νομίζω, κοιτάξτε λίγο, αυτό το οποίο προκύπτει ως ένα κύριο μήνυμα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις αναταράξεις προηγούμενης δεκαετίας κυριάρχησε και κυριαρχεί στους ψηφοφόρους έννοια της σταθερότητας, ότι δεν θέλει άλλες δοκιμασίες, δεν θέλει άλλες έτσι ανατροπές κλπ. Άρα κατά συνέπεια αυτό το σύνθημα θα είναι αυτό που θα συσπυρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους ψηφοφόρους. Η είσοδος της κυρίας Κωνσταντοπούλου κόβει από το ΠΑΣΟΚ, κόβει από το ΠΑΣΟ, κόβει από το ΣΥΡΙΖΑ, από πού κόβει? ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ κόβει και μάλιστα δείχνει ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να τραβήξει ένα ποσοστό ψηφοφόρων από την αριστερά. Κύριε Παναγιώτου, για να μιλήσουμε τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Κατρούγκαλος, ίσως και η δήλωση Τσίπρα για τους ψήφους της Χρύσης Αυγής, φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο για αυτή τη διαφορά που βλέπουμε σήμερα? Κατρούγκαλος νομίζω. Κατρούγκαλος, έτσι. Κατρούγκαλος, ειδικά. Τα υπόλοιπα για τη Χρυσή Αυγή δεν είμαι πολύ σίγουρος πόσο... Αλλά Κατρούγκαλος είσαι βέβαιος ότι... Η δήλωση Κατρούγκαλου επιβεβαίωσε αυτό το οποίο ήταν η κύρια δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο προσπαθούσε έτσι να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας με το να βγει να μιλάει ο ίδιος περισσότερο και να μην αφήνει αυτές τις παραφωνίες. Δηλαδή αν ρωτήσουμε το εκλογικό σώμα τι εντοπίζουν του ΣΥΡΙΖΑ θα πούνε πολλαπλές δηλώσεις και πολλές φορές αντιφατικές δηλώσεις. Και τώρα, καταλήγουν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, κύριε Παναγιώτου, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί πολλή συζήτηση είχαμε και στην Καστοριά, αν μπορεί η Καστοριά της παραδοσιακής ψήφου, έτσι, και κατεύθυνσης, να κάνει μια ανατροπή, να κάνει ένα σοκ ή να κάνει οτιδήποτε. Με αυτή τη διαφορά που βλέπουμε πανελλήνια, στο exit poll, επαναλαμβάνω. Η Καστοριά πάει για την έκπληξη, συνεχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να είναι. Τώρα, αυτό είναι πολύ προσωπική εκτίμηση, δεν νομίζω. Πολύ προσωπική. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δηλαδή θα παραμείνει. Βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία πού στην Καστοριά λοιπόν? Με βάση το exit poll. Δεν έχω. Μαντικές ικανότητες. Κοιτάξτε, με τον κύριο Παναγιώτου και στην πορεία της βραδιάς δεν θα είναι η μοναδική μας επαφή. Κάθε ώρα περίπου, αγαπητέ φίλε Νίκο, θα είμαστε λίγο μαζί για την δική σου εκτίμηση. Τι θέλουμε, έτσι. Με χαρά, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Σωστά, σωστά. Και το απολαμβάνω. Εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Οπότε να το ξέρουν όλοι οι φίλοι που θα είναι μαζί μας αυτή την βραδιά και θα ακούνε και ραδιόφωνο μαζί με ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν. Ο κ. Παναγιώτου θα είναι μαζί μας περίπου ανά ώρα για να μας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις και βέβαια όταν θα αρχίσουμε να έχουμε και αποτέλεσμα Καστοριάς, νομίζω και εκεί θα τολμήσει αρκετά νωρίς να κάνει και εκεί μια πρόβλεψη. Ναι. Και θα δούμε βέβαια και τη μάχη του Σταυρού, κύριε Παναγιώτου. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η δυνατή μάχη και του Σταυρού στην Καστοριά. Θα δούμε ποιος ή ποια θα είναι επόμενη βουλευτής. Και με πολλές έτσι ενδιαφέρουσες καινοτομίες και στην εκλογική καμπάνια. Σωστά, σωστά, σωστά. Που δεν τα είχαμε συνηθίσει η Καστοριά. Οπότε, με τον κύριο Παναγιώτου αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο για το exit poll, το κοινό exit poll, επαναλαμβάνω, το κοινό exit poll όλων των εταιριών. Δεν υπάρχει ξεχωριστό για το κάθε κανάλι. Όλες οι εταιρείες συνεργάστηκαν και δείχνουν το ίδιο exit poll παντού. Και να κρατήσουμε αυτό θα ήθελα, δηλαδή ότι επειδή αφισβητήθηκε πολύ και η επιστημονική κοινότητα και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, να κρατήσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά τάσεις. Αυτό επέμενα, θυμάστε, και στις προηγούμενες συζητήσεις. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.